είναι ο κύριος Φερτάκης, είναι ο πρόεδρος των Ανδρών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εδώ στην περιοχή μας. Κύριε Φερτάκη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Στατουλάκο, σε εσάς, την κυρία Δαράτου και τους ακροατές σας. Λοιπόν, καλημέρα. Κύριε Φερτάκη, καλημέρα. Λοιπόν, τι ακριβώς θα δει αύριο ο κύριος Κικίλια σε περίπτωση που συναντηθεί μαζί σας, είτε σε κάποιο πυροσβεστικό σταθμό, είτε ενδεχομένως και σε κάποιο ουδέτερο χώρο? Κοιτάξτε, την εικόνα που έχουμε εμείς είναι ότι θα έρθει όντως στην Πάτρα αύριο, ημέρα Σάββατο. Από εκεί και πέρα ενδέχεται να γίνουν συναντήσεις και με αστυνομικούς αλλά και με ανθρώπους της πυροσβεστικής υπηρεσίας του πυροσβεστικού σώματος. Είτε της ηγεσίας, της αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και με συνδικαλιστικούς φορείς. Επειδή όξη δικιά μας και δική μου, ως πρόεδρος της Ένωσης Δυτικής Ελλάδας και Ιουνίου Νήσων και παράλληλα ως Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας πλέον υπαλλήλων πυροσβεστικού σώματος, είναι να προκύψει τέτοιου είδους συνάντηση. Αν λοιπόν τα καταφέρουμε και γίνει η συνάντηση, τα προβλήματα τα δικά μας είναι συγκεκριμένα, τα οποία είχα το περιθώριο και στις 18 Νοεμβρίου που συναντηθήκαμε με τον κύριο Κικίλια στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ναι, στο γραφείο του, να τα θέσουμε τόσο σε πανελλαδικό επίπεδο όσο και σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας, αφού μιλάμε για προβλήματα, αυτό που θα το αναδείξω ως πρώτο ζήτημα είναι η μεγάλη έλλειψη μονίμου προσωπικού. Ιδίως στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, γιατί η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είναι μια από τις πιο επικίνδυνες περιφέρειες και στατιστικά το δείχνουν αυτό τα στοιχεία. Μεγάλη συχνότητα συμβάντων, επικίνδυνες μεγάλες πυρκαγιές. Και λοιπόν, πολλές περιπτώσεις, κύριε Φερτάκη, έχουμε και σοβαρά περιστατικά. Μην ξεχνάμε το 2008 στην Ηλία, έτσι, ακριβώς, τα επόμενα χρόνια και εδώ στην Αχαΐα. Και στην Αιγιάλα το 2008, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Φερτάκη, του 2007, ναι, για πόσο κόσμο μιλάμε, δηλαδή πόσος κόσμος σας λείπει? Πανελλαδικά λείπουν 4.500 μόνιμοι πυροσβέστες. Ωραία, ας υποθέσουμε ότι μιλάμε για την Αχαΐα. Εμείς για την Αχαΐα θα μπορούσαμε να πούμε ότι, να δώσω ένα παράδειγμα πιο συγκεκριμένο για να το καταλάβει ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή ο πρώτος σταθμός της Πάτρας, έτσι, λειτουργεί περίπου με τη μισή δύναμη σε μάχημο προσωπικό. Δηλαδή, έχει περίπου 35 με 40 άτομα, 40 και κάτι, στην καλύτερη των περιπτώσεων μαχήμους, ενώ θα έπρεπε να έχει σχεδόν τους διπλούς. Μάλιστα. Έτσι, με πολύ περισσότερους οδηγούς, γιατί έχουμε και ιδιαίτερο θέμα με τους οδηγούς. Άρα λοιπόν, το πρώτο ζήτημα, και το λέω αυτό χαρακτηριστικά για τον πρώτο σταθμό, ανάλογη είναι η κατάσταση και στην πυροσβεστική υπηρεσία της ΒΠΕ, έτσι, mm-hmm, αλλά και σε όλες τις υπηρεσίες της Αχαΐας, της Ετωλοακαρνανίας και των Ιωνίων Νήσων. Μάλιστα. Λοιπόν, απλά έφερα συγκεκριμένο παράδειγμα για να καταλάβει ο ακροατής τι ακριβώς γίνεται. Άρα λοιπόν, το πρώτο και μέγα ζήτημα είναι η έλλειψη μονίμου προσωπικού. Μάλιστα. Και μέσα ατομικής προστασίας. Πυροσβεστικές στολές, άρβυλα, μπότες κτλ. Γάντια κτλ. Όλο αυτό είναι το πλαίσιο των ετοιμάτων μας. Και θα καταλήξουμε να πούμε το μέγα αίτημα για την περιοχή μας, διαχρονικό, ναι, που το διεκδικούμε πάντα και είναι πάγιο, είναι η δημιουργία μιας ακόμη πυροσβεστικής υπηρεσίας στην πόλη της Πάτρας. Είναι αδιανόητο η τρίτη πόλη στην Ελλάδα να έχει μόνο μία μάχημη πυροσβεστική υπηρεσία και είναι αυτή που είναι στην Αβαρίνου και Μαξίμου, mm-hmm, γιατί η υπηρεσία που βρίσκεται, δηλαδή η πυροσβεστική, είναι στεγασμένο περιπολικό με 2-3 άτομα το πολύ. Άρα, λοιπόν, εγώ ξέρω ήδη τι θα σας πει ο κύριος Κικίλιας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δημιουργηθεί δεύτερος σταθμός που θα έχει ως αποτέλεσμα τι? Ενίσχυση σε προσωπικό, ενίσχυση σε πυροσβεστικά μέσα, αλλά και καλύτερο επίπεδο ασφάλειας και πυρασφάλειας της περιοχής. Και όχι μόνο, γιατί η Πάτρα ως κέντρο της περιφέρειας θα συνδράμει και στις υπόλοιπες υπηρεσίες της περιφέρειας, αν δημιουργηθεί και δεύτερος σταθμός και έχει αυτό το περιθώριο. Ναι. Πράγμα που το κάνει και τώρα με τις λιγοστές δυνάμεις, αλλά και όπου αλλού χρειαστεί. Κύριε Φερτάκη. Άρα λοιπόν είναι ένα μεγάλο θέμα η δημιουργία δευτέρου πυροσβεστικού σταθμού στην πόλη της Πάτρας. Κύριε Φερτάκη, μια ερώτηση. Ναι. Έχετε χειμώνας, επειδή οι πυροσβέστες δεν είναι μόνο για τις φωτιές, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι τα μπερδεύουν. Όχι, βέβαια, όχι βέβαια. Έχετε χειμώνας. Μας είπατε για τις ελλείψεις, μας είπατε για τα οχήματα, μας είπατε για τον εξοπλισμό. Η πυροσβεστική υπηρεσία είναι σε θέση να αντιμετωπίσει κάποιο σοβαρό ακραίο καιρικό φαινόμενο? Φυσικά οι άνθρωποι εννοείται ότι είναι σε θέση, έτσι, δεν το συζητάμε. Σαν υπηρεσία να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό ακραίο καιρικό φαινόμενο, γιατί υπάρχουν μετεωρολόγοι οι οποίοι απελούν ότι κάποια στιγμή τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα έρθουν και στη χώρα μας. Μπορεί να τα αντιμετωπίσει? Δεν μιλάμε για πυρκαγιές, μιλάμε για καιρικά φαινόμενα. Πολύ σωστά το θέτετε το θέμα. Το πυροσβεστικό σώμα δεν έχει ως αποστολή μόνο τις πυρκαγιές, έχει πάσης φύσεως φυσικών καταστροφών. Και σε κάθε περίπτωση τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του κράτους γενικότερα. Άρα λοιπόν, και εκεί βεβαίως όπως αναφέρω έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Εμείς όμως ως πυροσβεστικό σώμα, όπως έχουμε αποδείξει κάθε φορά, αυτό θα γίνει και οποτεδήποτε χρειαστούμε, θα είμαστε δίπλα στην κοινωνία και δίπλα στον πολίτη. Με αυτά τα μέσα που έχουμε,
με αυτό τον εξοπλισμό που έχουμε. Αλλά και με αυτό το φιλότιμο που έχετε, γιατί εκεί στηρίζετε. Πάνω απ' όλα το φιλότιμο, την υπερπροσπάθεια, την υπερεργασία και τον επαγγελματισμό του πυροσβέστη. Μες. Αυτό είναι δεδομένο ότι θα το κάνουμε. Από εκεί και πέρα, η πολιτεία, η κυβέρνηση συγκεκριμένα, ο κύριος Υπουργός έχει ενημερωθεί για συγκεκριμένα προβλήματα, μας έχει δώσει ήδη κάποιες διαβεβαιώσεις από τις 18 του μήνα, πολύ πιθανό να συναντηθούμε, θα το κάνει και αύριο, αλλά όμως θα πρέπει πλέον να αφήσουμε τις διαβεβαιώσεις και τα ευχολόγια και να περάσουμε στην πράξη και στην ουσία και στις λύσεις. Μάλιστα. Στις λύσεις κάποιων προβλημάτων άμεσα που έχουν να κάνουν με το προσωπικό και τον εξοπλισμό και σε δρομολόγηση λύσεων για τα υπόλοιπα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει το πυροσβεστικό σώμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχουμε αναδείξει και έχω αναδείξει προσωπικά κατ' επανάληψη όλα αυτά τα χρόνια. Ωραία. Και μέσα από τον ραδιοφωνικό σας σταθμό. Ωραία. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα υποθεί αύριο. Θα τα ξαναπούμε και την επόμενη εβδομάδα. Κύριε Στατουλάκο, με την ευκαιρία που μου δίνετε, ναι, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία συζήτηση και συνομιλία, ναι, θα ήθελα να πω και το εξής. Σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα παίρνουμε πρωτοβουλία ως Προεδρείο της Ένωσης, mm-hmm, και διοργανώνουμε ενημερωτική εσπερίδα με θέμα το μέλλον των ασφαλιστικών μας ταμείων. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Άλλο σοβαρό ζήτημα. Άρα λοιπόν, μαχαιριά στην καρδιά είναι αυτό. Αυτή θα, ναι, διεξαχθεί στις 6 ώρα στην αίθουσα του ξενοδοχείου Πορτορίο. Αφορά όλους, mm-hmm, τους πυροσβέστες, είτε είναι στην ενέργεια, είτε είναι στη σύνταξη, με πολύ καλούς και διακεκριμένους ομιλητές. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ για τη συνομιλία και τη συζήτηση. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Sky 89,4.